Θα κάνουμε μία επίδειξη πώς μπορούμε να μετατρέψουμε μία απλή συρταριέρα για να μπορέσουμε να περάσουμε να φτιάχνει κυψέλες για μέλισσες. Αυτή εδώ είναι η κυψέλη. Βέβαια αυτή τώρα είναι μία κλασική κυψέλη που έχει τετράγωνο δόντι. Εμείς θα φτιάξουμε να μας κάνει σφινωτό δόντι, όπως βλέπετε εδώ. Δεν φαίνεται πολύ καλά, εδώ νομίζω είναι καλύτερα φαίνεται το δόντι που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτή εδώ την έχω κάνει εγώ μετατροπή. Θα φτιάξουμε λοιπόν να βάλουμε τα ξύλα. Αφού στερεώσουμε, συγγνώμη, όλα μαζί δεν γίνονται. Γωνιάζουμε λοιπόν το ένα ξύλο στο σόκορο, βλέπουμε. Έχει από κάτω εδώ τις γωνιές του. Σφίγγουν οι πρέσες. Γωνιάζουμε και το πίσω. Τώρα έχω ένα μικρό ξύλο. Κουμπάμε. Καλά. Πλησάρουνε. Βάζουμε μπροστά το εργαλείο, τη λεβιέρα, βλέπουμε ότι περιστρέφεται και ξεκινάω. Την έχω σε αναμονή, έτσι ώστε τώρα μπορώ να βγάλω, να ξεκουμπώσω, έχω το ένα μου κομμάτι εδώ. Μας το κάνει. Έχω το αντίστοιχο. Το οποίο θέλει λίγο καθάρισμα. Τώρα αυτό βέβαια. Βλέπετε ότι αυτό είναι και άλλο φάρδος, έτσι. Αυτό εδώ έρχεται και πρεσάρεται εδώ. Αλλά δυστυχώς δεν έχω χέρια. Πρεσάρουμε εδώ. Και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Το οποίο είναι πολύ καλύτερο από το τετράγωνο. Αυτό είναι το ίδιο φάρδος κομμάτι. Η μετατροπή χρειάζεται τουλάχιστον 4-5 ημέρες, γιατί πρέπει να αλλάχτουν όλα τα γκρουπ. Το μηχάνημα είναι αυτό. Ευχαριστώ.